να είναι κοντά στα πρόβατα, να είναι κοντά στις μονάδες αυτές που έχουμε πάρα πολλές μονάδες στον νόμο. Ό,τι ζήτησε όμως ο κτηνοτρόφος, ό,τι ζήτησε, ήμασταν πάντα δίπλα του. Και θα έλεγα, είμαστε από τους νομούς που έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία ότι έχει σχέση με την εξαγωγή, παραγωγή και εξαγωγή σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, τώρα αρχίζει και στο εξωτερικό, την παραγωγή βοήου κρέατος. Οι μερίδες για την φυτοπροστασία, οι μερίδες για τα φυτοφάρμακα, οι μερίδες για νέες μεθόδους, για νέες καλλιέργειες. Ήμασταν παρόντες σε όλες τις εκθέσεις που γινόταν και θα είμαστε στις εκθέσεις που γίνονται ό,τι έχει σχέση πάντα με την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονομία. Ανοίξαμε και έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Αυτό το λένε οι ιδιώτες εξαγωγής, οι συνεταιριστές, αυτοί που όχι ακούσανε, όχι διαβάσανε, αυτοί που ήτανε μαζί μου σε όλα αυτά τα ταξίδια του εξωτερικού. Και ό,τι ταξίδι έκανα ήταν μετρημένο. Ο Καραπαναγιωτήδης δεν έχει ανάγκη από ταξίδι. Δεν έχει ανάγκη να πάει στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Ρωσία. Σαν καλλιτέχνης, αυτά που ήταν τα μάτια τα δικά μου, δεν θα τα δει πολιτικός. Ο καλλιτέχνης μου έδωσε τόσα που η πολιτική είναι για μένα προσφορά. Η πολιτική για μένα είναι θυσία. Αυτό κάνω. Πιστέψτε εσείς αυτό που εσείς θέλετε. Αυτά που μου έδωσε η δουλειά μου, τα ταξίδια, το χειροκρότημα, την καταξίωση, η πολιτική τι να μου δώσει. Δεν είμαι νηστικός από αυτά. Και το κάθε ταξίδι είχε στόχο, σκοπό και είχε αποτελέσματα. Ακόμη και σήμερα, σε αυτή την κρίση, οι εξαγωγές μας ήταν πάνω από 35 με 40%. Οφείλοντας στον νομάρχη? Όχι βέβαια. Αλλά ποιος άνοιξε αυτές τις πόρτες? Ποιος έκανε πολιτικές? Με ποιους έκανε πολιτικές? Είχαν αποτελέσματα? Με ποιους μιλάμε? Πού πήγανε? Πώς άνοιξαν αυτές οι πόρτες? Βεβαίως είναι η κεντρική πολιτική. Και τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Παίζει ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν δεν ξυθούμε εμείς μόνοι μας, μην περιμένετε. Εάν δεν έβαζα εγώ τα στήθια μου, απειλούσανε και εμένα και την οικογένειά μου. Τότε που είχαμε τα προβλήματα με τις κάρτες διέλευσης. Εάν εγώ προσωπικά δεν έπαιρνα προσωπικά, δεν πήγαινα να πάρω να χρεωθώ, ήταν η δουλειά του νομάρχη? Όχι. Αλλά για να γίνει όμως η εξαγωγή, ναι, είναι η δουλειά του νομάρχη. Αν δεν έπαιρνα εγώ από τότε, από το τότε Υπουργείο, με τον κύριο Στυλιανίδη και με την κυρία Τσάγκα και με την κυρία Νεαμονιτάκη, με τον κύριο Πλατή, εάν δεν έπαιρνα εγώ να χρεωθώ προσωπικά τις κάρτες διέλευσης, θα θυμάστε, και να τις χρεώνω εγώ προσωπικά. Με ευθύνη πολιτική, ποινική και οικονομική. Στους εξαγωγείς δεν θα γινόταν εξαγωγιστή. Εάν ό,τι πρόβλημα είχε δημιουργηθεί στο Τελωνείο, στα σύνορα ή οπουδήποτε άλλο, δεν παρέμβαινε ο νομάρχης, δεν θα γινόταν το πρόβλημα. Γιατί η Αθήνα, το λέω δημόσια, η Αθήνα εύκολα δεν ασχολείται με την περιφέρεια. Και όσες φορές ασχολήθηκε, ήταν γιατί εμείς και εσείς φωνάξαμε, κλείσαμε την ομαρχία, γράψατε πρωτοσέλιδα το πρόβλημα, το προβάλλατε το πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα γινόταν λύση. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα, δεν είμαι από αυτούς που λένε δια των ενεργειών μου ή εγώ τα έκανα όλα, αλλά ήμουν ο άνθρωπος που πίστεψε σε αυτό που σας έχω αναφέρει νωρίτερα. Και είχαμε βεβαίως και τη μεγάλη βοήθεια των ανθρώπων μας που είναι στη Ρωσία. Των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι ήταν σε θέση και είναι σε θέση κλειδιά, και όπου χρειάστηκαν τότε και όπου χρειάζονται και σήμερα, είναι δίπλα μας. Ακόμη και τα εργαστήρια, από 3 γίνανε 9. Θα θυμάστε. Ακόμη και αυτές οι εκθέσεις, παρουσιάσαμε εμείς τα κρασιά του νομού μας, τα κρασιά της Νάουσας, στη Μόσχα. Είναι ασήμαντο. Παίρνουμε μέρος και τα προϊόντα μας είναι περιζήτητα σε όλη την οικουμένη. Ήμουνα στο Αστραχάν, στην νοτιοανατολική, προς την Περσία, Ρωσία, και με αεροπλάνα αμφιβόλου προέλευσης, γιατί μην νομίζετε ότι είναι ρόδινα τα πάντα όταν πάμε εκεί, και ξέρετε και τι μας δικαιολογούνε, άμα βάζεις και το χέρι στην τσέπη, ούτε ταξίδια μπορεί να κάνεις για τον τόπο σου.
Και μπήκα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, μια μεγάλη αλυσίδα Magnit, 25.000 καταστήματα, σε όλη τη Ρωσία. Με χαρά βρήκα κομπόστες της Αλμέ, ακτινίδια, κατσαμάκες. Τα πήρα και έκανα και ένα τραπέζι για εξυγνωσίας στον κυβερνήτη του Αστραχάν και σε όλους τους άλλους. Ήταν πριν 4 μέρες είχαμε εδώ τον αντικυβερνήτη και ήδη ξεκινήσαμε εξαγωγές σε αυτές τις περιοχές. Πήγαμε στη Λευκορωσία με επιχειρηματίες από εδώ. Ήδη ανοίξαμε σχέσεις με τη Λευκορωσία. Πήγαμε στην Ουκρανία. Φέραμε τον πρέσβη της Ουκρανίας εδώ. Φέραμε Ρώσους από την εξαγωγή, Ρώσους πολιτικούς φέραμε εδώ. Συνάψαμε σύμφωνα φιλίες και συνεργασίας, γιατί μπορούμε να κάνουμε αδερφοποίησης, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλες αυτές τις χώρες. Ακολούθησα τον δρόμο του Ροδάκινου, τον δρόμο που ακολουθούν τα φορτηγά. Αυτή τη στιγμή ό,τι πρόβλημα προκύψει στη Ρουμανία θα το λύσουν. Στη Μολδαβία θα το λύσουν. Στην Ουκρανία θα το λύσουν. Γιατί έχουμε σχέση με τους πρέσβεις, με τους προξένους, με κυβερνητικούς παράγοντες και δεν μιλώ. Αυτές δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Αυτές είναι ναι, δημόσιες σχέσεις που έχουν αποτελέσματα. Δεν είναι δημόσιες σχέσεις μόνο για τις γράφεις εφημερίδες και να μας χειροκροτάνε. Δεν έχουμε ανάγκη. Οι εκλογές τελειώσαν. Αυτά όλα με βλέπετε λίγο, έχω υψώσει τον τόνο της φωνής. Δεν θέλω να με λιβανίζουν. Δεν θέλω να γράφουν τίποτα για μένα. Αλλά κριτική τη δέχομαι. Καλοπροαίρετη όμως. Και όταν λέω καλοπροαίρετη, δέστε λίγο τα αποτελέσματα. Δεν είμαι, θα το ξαναπώ για άλλη μια ακόμη φορά. Όλοι σας με γνωρίζουν. Με τους περισσότερους μεγάλωσα μαζί. Έδειξα ποτέ ότι είμαι άνθρωπος που τον ενδιαφέρει τα 200 και 300 και τα 500 και τα 1000 ευρώ που παίρνει. Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια. Από αγροτική οικογένεια. Δουλεύω από μικρό παιδί. Και λοιπόν από την πολιτική μπήκα να δώσω και δεν πήρα από την πολιτική τίποτα. Και το ξέρετε και πάρα πολύ καλά. Και όσοι είστε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το λέω έτσι, 19 φορές επικράτηκα και μια φορά χάρηκα. Δυστυχώς η πολιτική παιδιά αυτή είναι. Όσοι μπήκαν στην πολιτική το ξέρουν. Τι έχει η πολιτική. Ήμασταν από τζάκια, από οικογένειες που μας πήραν και ουρανοκατέβαλα, τους μας έβαλαν κάπου. Πάντα στην κρίση του λαού. Και συνέχισα, επειδή πάντα από εκλογική αναμέτρηση, πάντα είχα μία άνοδο, που εσείς το λέτε, μία άνοδο πολύ μεγάλη. Αλλιώς γιατί να συνεχίσω. Πάω κι εγώ, στο σπιτάκι μου, κάνω τη δουλειά μου και ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο. Γιατί όλοι οι πολιτικοί θα είμαστε, μια ζωή θα είμαστε εμείς, δεν υπάρχουν άλλοι. Οι καλύτεροι εμείς είμαστε. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι. Επειδή όμως βλέπουν το τι συμβαίνει στην πολιτική και επειδή στην πολιτική θέλει να βάλεις και καρδιά, να βάλεις και τσέπη, να βάλεις τα πάντα.